Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 12 Δεκάτου του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Αλλά πριν πάμε στα κρυπτο νέα μα, δεν μπορούμε να μην θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε και το live stream στα κρυπτο νέα που ξεκινάει στι 6 το απόγευμα και σα περιμένω όλου σα με τι ερωτήσει σα. Καθώ δεν γίνεται να μην ευχαριστήσω και τον κύριο Πράσινο, ο οποίο έγινε μέλο στα κρυπτο νέα και στηρίζει μηνιαία το κανάλι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί μπορούμε να περάσουμε στην FTX, η οποία μηνύει το Bybit καθώ ισχυρίζεται ότι πήρε παράνομα μέσω του VIP 953 εκατομμύρια δολάρια πριν την κατάρρευση. Λοιπόν, οι σύμβουλοι που βλέπουν την χρεοκοπία τη FTX και τη Alameda έχουν μείνει το Bybit δύο θηγατρικέ και τέσσερα ανώτατα στελέχη και προσπαθούν ουσιαστικά να διεκδικήσουν αυτά τα 953,2 εκατομμύρια δολάρια που φαίνεται ότι είχε αποσύρει το Bybit 90 ημέρε πριν την κατάρρευση τη FTX. Και σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 τη FTX και τι νομοθεσίε στην Αμερική, η FTX έχει το δικαίωμα να ανακτήσει χρήματα που έφυγαν από το ανταλλακτήριο 90 μέρε πριν την κατάθεση συμπτώχευση. Οπότε, αν το δικαστήριο εγκρίνει όλα αυτά, το Bybit θα πρέπει να χάσει κοντά 953 εκατομμύρια δολάρια. Καλό ή κακό. Και εμεί θα περάσουμε σε μία νέα φάλαινα και θα πάμε να δούμε τι αγοράζει αυτή η νέα φάλαινα. Καθώ υπάρχει ένα ολοκένουργιο πορτοφόλι που μέσα σε 7 μέρε πήρε 15 εκατομμύρια δολάρια έξω από την Binance. Και αυτά τα χρήματα σε τι νομίσματα τα πήρε. Από ό,τι φαίνεται, τα πήρε πιο πολύ στο Illuvium, τα πήρε στο MakerDAO, σε Ethereum, One Inch και Uniswap. Αυτά είναι τα 5 μεγαλύτερα νομίσματα τα οποία οποία πήρε τη συγκεκριμένη φάλαινα. Μετά από τι αγορέ που έχει κάνει αυτή η μικρή φαλενίτσα, θα στο Σολάνα και δεν μπορούμε να μην σταθούμε για ένα λεπτό στην τιμή του. Καθώ ο Σολάνα κατάφερε να φτάσει στα 63 δολάρια, παρακαλώ. Τώρα η τιμή έχει υποχωρήσει λιγάκι, παρόλα αυτά έφτασε και τα 63 δολάρια και είναι προφανώ μια τιμή που μπορεί να ξαναφτάσει. Παρ' όλα αυτά, τι οδήγησε αυτή την άνοδο στο Σολάνα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποια συνεργασία ή κάποια αναβάθμιση που οδήγησε τη τιμή του Σολάνα τόσο ψηλά. Παρ' όλα αυτά, θα σταθώ στο ενδιαφέρον που έχουν οι μεγαλοπενδυτέ. Και θα θυμίσω αυτό το σημείο, αυτό το διάγραμμα που το είχαμε δει και στα παλαιότερα επεισόδια τη Coinser, η οποία, αν πάμε να δούμε τα χρήματα που έχουν εισέρθει στα επενδυτικά οχήματα τη Coinser, όσον αφορά τα κρύπτο τη, θα δούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο το Bitcoin έχει προφανώ το μεγαλύτερο ποσό, καθώ έχουν μπει μέσα του 842 εκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά, το Ethereum μέσα σε ένα χρόνο έχει χάσει 107 εκατομμύρια δολάρια, καθώ το Solana είναι το δεύτερο μεγαλύτερο με διαφορά, καθώ οι ισορροέ μέσα σε αυτό το επενδυτικό, Όχημα τη Coinser έχουν δει 109 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Οπότε, όπω βλέπετε, υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον από του μεγάλου επενδυτέ. Και αυτό δεν σταματά μόνο στα επενδυτικά οχήματα τη Coinser. Καθώ θα πάμε και στι Grayscale, το Grayscale Solana Trust, που είναι ένα άλλο μεγάλο επενδυτικό όχημα για του επενδυτέ που έχουν πολύ βαθιέ τσέπε. Λοιπόν. Σε αυτό το επενδυτικό όχημα, αν θέλει να συμμετέχει, δεν μπορεί να αγοράσει ένα σολάνα ή 0,1 σολάνα. Το πηγαίνει με μετοχέ, με shares. Και το μικρότερο πράγμα που μπορεί να αγοράσει είναι 0,38 σολάνα. Που αυτά τα 0,38 σολάνα αξίζουν 125 δολάρια, παρακαλώ. Και αν κάνετε τα μαθηματικά, για να πάρει κάποιο ένα σολάνα από το Grayscale Scale Solana Trust, θα πρέπει να δώσει πάνω από 328 δολάρια. Ενώ η τιμή για ένα σολάνα στην διπική αγορά που μπορούμε να να αγοράσουμε εμεί είναι αυτή τη στιγμή 57 δολάρια. Το Grey Scale Solana Trust θα πρέπει κάποιο να δώσει 328 δολάρια, παρακαλώ, που είναι 600% premium. Όπω καταλαβαίνετε. Οπότε ο λόγο για την άνοδο του Σολάνα θα τη ρίξω πιο πολύ του επενδυτέ που φαίνεται ότι αγαπάνε πάρα πολύ το Σολάνα. Παρ' όλα αυτά, όπω ήδη είπαμε, το Ethereum μέσα σε ένα χρόνο έχει χάσει 107 εκατομμύρια δολάρια από μεγαλοπενδυτέ. Και αυτό φαίνεται και αλλού. Και φαίνεται και στο Grayscale Ethereum Trust αυτή τη φορά. Που στο Grayscale Ethereum Trust η τιμή του έχει μειωθεί κατά 13,94% που είναι το χαμηλότερο από πέρυσι, παρακαλώ. Οπότε, όπω βλέπετε, παρά ότι ο όγκο συναλλαγών του Ethereum έχει ανέβει στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, και αυτό συμβαίνει επειδή η BlackRock θέλει το δικό τη ETF για το Ethereum, αυτό δεν φαίνεται να συγκίνησε πάρα πολύ του μεγαλοπενδυτέ. Που στο Gray Scale Ethereum Trust φαίνεται ακόμα να πουλάνε πιο πολύ το Ethereum παρά να το αγοράζουν. Και εμεί θα πάμε και στο τελευταίο νότιο τη ημέρα μα που αφορά τα Bitcoin Ordinals. Όπω είχαμε δει σε προηγούμενα επεισόδια στα κρυπτονέα λόγω ότι το Orbi που είναι ένα νόμισμα που έχει δημιουργηθεί μέσα από τα Ordinals μπήκε μέσα στην Binance, αυτό ανέβασε πάρα πολύ την αξία των Ordinals γενικότερα πάνω στο Bitcoin. Με αποτέλεσμα να αυξήσουν οι συναλλαγέ, να αυξηθούν τα Gashfish όπω όλοι καταλαβαίνετε. Με αποτέλεσμα οι miners τελευταίε 10 μέρε να έχουν πάρει 30 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα gas fees των ordinals. Και εμεί θα πάμε και στην κρυπτοαγορά αγορά, η οποία είναι σταθερότατη με τον bitcoin να στέκεται στι 37.000 δολάρια ουσιαστικά. Και εγώ αναρωτιέμαι αν θα κάνουμε αυτή την αντίσταση support για να προχωρήσουμε παραπάνω όπω έγινε με τη συγκεκριμένη αντίσταση που έγινε εν support. Αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 12 του 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από την Επενδυτική Συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι αυτά, αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.